Λίγα λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης καταφτάνει ένα αεροσκάφος από το εξωτερικό. Ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονται και δύο άνθρωποι που έχουν όλα τα συμπτώματα για τον κορονοϊό. Πρόκειται για το σενάριο άσκησης προσομοίωσης και ετοιμότητας αναφορικά με την αντιμετώπιση ύποπτων περιστατικών κορονοϊού που διοργάνωσε το ΕΚΑΒ σε συνεργασία με τον κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μια προγραμματισμένη άσκηση η οποία έχει σκοπό να διαπιστώσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο του προσωπικού του ΕΚΑΒ όσο και του προσωπικού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην διακομιδή και διαχείριση ύποπτων περιστατικών του κορονοϊού. Έχουμε επιλέξει το σενάριο αυτό να περιλαμβάνει και το αεροδρόμιο ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το ΕΚΑΒ καταρχήν σε συνεργασία τόσο με τις υπηρεσίες του αεροδρομίου όσο και με την αεροπορική εταιρεία για να μπορέσει με ασφάλεια να διαχειριστεί καταρχήν τα περιστατικά τα οποία είναι ύποπτα για τον κορονοϊό. Η άσκηση ετοιμότητας διενεργήθηκε ομαλά, δεν υπήρξαν προβλήματα και ακολουθήθηκε το σενάριο έτσι όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί. Στο αεροσκάφος πλησιάζουν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με τα πληρώματά τους να έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Πλήρωμα του αεροσκάφους ενημερώνει τον πύργο ελέγχου και ο πύργος ελέγχου στη συνέχεια το αερογειονομείο. Ενημερώνεται το ΕΚΑΒ, ενημερώνεται το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ. Ενημερώνουμε τον ΕΟΔΗ, όπου εδώ πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω με την ευκαιρία σε όλους ότι ο ΕΟΔΗ είναι η καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση των συγκεκριμένων συμβάντων και της συγκεκριμένης κατάστασης. Όλοι οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί υποδοχής, διακομιδής και αντιμετώπισης των ύποπτων περιστατικών κορονοϊού είναι σε συναγερμό. Τα δύο ύποπτα κρούσματα διακομίζονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που είναι και το νοσοκομείο αναφοράς. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό παραλαμβάνουν τους ασθενείς με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης των κρουσμάτων να είναι σε εφαρμογή. Αυτό το οποίο επιβεβαιώσαμε είναι ότι είναι άρτια εκπαιδευμένο το προσωπικό του νοσοκομείου αναφοράς, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο. Και ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι ακολουθούνται όλες οι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί στην Κρήτη κάποιο κρούσμα, όπως επιβεβαιώνει και η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ανά την Ελλάδα έχουν διαπιστωθεί 3 κρούσματα ύποπτα. Δεν έχουν διαπιστωθεί, έχουν αναφερθεί. Όχι, δεν έχουμε κρούσμα. Υπάρχουν κάποια πιθανά στη χώρα τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί και διενεργούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες βάσει του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, όλος ο μηχανισμός της Κρήτης είναι σε ετοιμότητα, καθώς η χώρα έχει ήδη τον πρώτο ασθενή της. Είναι ό,τι χειρότερο τέτοιες στιγμές να κινδυνολογούμε. Η υγειονομική περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία και αυτό κάνουμε. Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης διαθέτουμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 4 θαλάμους στην μονάδα και έναν εξωτερικό. Από εκεί και πέρα υπάρχει σχέδιο ετοιμότητας όπου μπορούν, εφόσον έχουμε πολύ αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, να απομονωθούν ολόκληρα τμήματα κλινικών για να μπορούν να φιλοξενήσουν τους ασθενείς.